Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Περαιτέρω χαλάρωση των Capital Controls θα έχουμε από την προσεχή Δευτέρα 4 Ιουνίου με το μηνιαίο όριο ανάληψης να φτάνει τα 5.000 ευρώ. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, είναι ένα επόμενο βήμα στην χαλάρωση των Capital Controls που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να προχωράει. Αυτή τη φορά το βήμα αφορά τους ιδιώτες, αφορά όλους εμάς που σηκώνουμε χρήματα από τις τράπεζες και όπως παραδέχονται και τα ίδια τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, είναι μάλλον ψυχολογικό, καθώς αν είχαμε όλοι να σηκώνουμε 5.000 ευρώ το μήνα κάθε μήνα, μάλλον τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στην Ελλάδα. Οπότε έχει όμως μια αξία γιατί δείχνει ότι σιγά σιγά οδηγούμαστε προς μια πλήρη χαλάρωση. Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Είναι μια αύξηση από τα 2.300 που είναι το όριο σήμερα στα 5.000 ευρώ. Και αυτό η απόφαση ελήφθη καθώς φάνηκε από τα στοιχεία που υπάρχουν ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι που συμπληρώνουν ούτως ή άλλως το υπάρχον όριο. Πολύ λίγα είναι τα νοικοκυριά που οι ιδιώτες μπορούν να σηκώσουν πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Και πολύ λογικό είναι, δεδομένου ότι πέρα από το ότι δεν έχει πολύ κόσμο σε αυτά τα χρήματα, ακόμα και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα πραγματοποιούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συναλλαγών τους με πιστωτικές κάρτες ή μέσω e-banking, οπότε δεν χρειάζονται τόσο πολλά μετρητά. Πάντως είναι ένα δείγμα, μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση που είναι η πλήρης χαλάρωση. Αν και αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι το βασικό κομμάτι και το βασικό σπονοκέφαλος πλέον είναι το κομμάτι των επιχειρήσεων και κυρίως των χρημάτων που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό που ενδιαφέρει δηλαδή τους επενδυτές και αυτό που ενδιαφέρει όσους θέλουν να επενδύσουν είναι να μην υπάρχει κανένα όριο στα χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα να μπορούν άμεσα είτε να επιστρέψουν στο εξωτερικό είτε να γίνουν ανάλυση μέσω χρημάτων. Γι' αυτό είναι κάτι που επεξεργάζεται προφανώς η κυβέρνηση και είναι κάτι που θα θέλουμε να το δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντως, αυτή η χαλάρωση δείχνει ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν υπάρχει φρενίτιδα του κόσμου να σηκώσει χρήματα. Συμβολικό επίσης είναι και το γεγονός ότι πλέον επιτρέπεται στα ταξίδια στο εξωτερικό να έχει κανείς μέχρι και 5.000 ευρώ σε μετρητά σε ευρώ ή σε ξενονόμισμα, ένα το αντίστοιχο όριο. Αν και μεταξύ μας αυτό ήταν μια δέσμευση που ελάχιστοι τηρούσαν και σε τελική ανάλυση και περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό ο κόσμος χρησιμοποιούσε πιστωτικές κάρτες για να κάνει όποιες αγορές, το οποίο δεν υπήρχε. Όριο όμως δείχνει ότι σιγά σιγά κινούμαστε προς την χαλάρωση των capital controls. Μένει να δούμε το κομμάτι των επιχειρήσεων που θα σημάνει για την οριστική ή αν όχι την οριστική χαλάρωσή τους ένα βήμα σίγουρα προς σωστή κατεύθυνση.